άμεσα. Πάμε στο Ισραήλ τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Διπλή ταυτόχρονη σύνδεση με τους απεσταλμένους του Sky, τον Χρήστο Νικολαίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη. Να δώσουμε το χρόνο στον Χρήστο Νικολαίδη να βήξει, να καθαρίσει το λαιμό του, παιδιά. Μιλάνε ακατάπαυστα οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες. Πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη. Γεια σου, Σταύρο, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Σταύρο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από τη Σντερότ. Από πίσω μου, σε μια πολύ μικρή απόσταση, το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα, παιδιά, είναι ότι έχουμε τις όποιες εξελίξεις σε δύο βασικά στάδια. Από τη μία το πολιτικό-διπλωματικό και από την άλλη το στρατιωτικό. Στο πρώτο βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, αύριο προγραμματίζεται, αλλά και η ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Άντονι Μπλίνκεν, σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Mm-hmm. Σήμερα εδώ θα βρεθεί ο Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος. Υπάρχει πολύ έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Καταλαβαίνουμε ότι ασκούνται πιέσεις και ό,τι γίνεται σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο βεβαίως και επηρεάζει και το στρατιωτικό. Όπου το τελευταίο 24ωρο βλέπουμε πως έχουμε περάσει στην επόμενη φάση της προετοιμασίας των στρατιωτικών δυνάμεων, δηλαδή από εκεί που είχαμε συγκεντρώσεις αρμάτων μάχης, πυροβολικού, τεθωρακισμένων και προσωπικού σε χώρους που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ, έχουμε περάσει πλέον σε παρατάξεις, σε διάταξη μάχης. Συγγνώμη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σταδιακά οι δυνάμεις αυτές μετακινούνται σε προκεχωρημένες θέσεις. Το είδαμε να συμβαίνει και χθες. Από εκεί που ήταν όλα τα άρματα, για παράδειγμα, μαζεμένα στο ίδιο σημείο, έχουν αρχίσει και διασπείρονται γύρω από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι ο Ισραηλινός στρατός δημιουργεί γραμμές ανεφοδιασμού σε κομβικά σημεία, προκειμένου να υπάρχουν πολύ κοντά στις δυνάμεις πυρομαχικά καύσιμα αλλά και εφόδια. Μαθαίνουμε πως τροποποιούνται τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε όλο το νότιο τμήμα του Ισραήλ. Προστίθενται κλίνες, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα και όλα αυτά βεβαίως ενώ υπάρχει προετοιμασία. Σας έλεγα και χθες ότι ήδη εφαρμόζονται και μέτρα ηλεκτρονικών παρεμβολών σε πολύ μεγάλα τμήματα του Ισραήλ. Αυτό γίνεται κυρίως για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων αεροσκαφών και βεβαίως υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα. Αυτά σε στρατιωτικό επίπεδο. Ναι. Το τι θα ακολουθηθεί βέβαια, το τι εξελίξεις θα έχουμε, θα κριθεί βέβαια από το πολιτικό κομμάτι. Ωστόσο, αυτό που λένε πλέον οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων είναι πως το τι μορφή θα έχει η επιχείρηση που θα γίνει όταν γίνει θα κριθεί. Δεν είναι δεδομένο πως μιλάμε μόνο για μια χερσαία επιχείρηση. Ήδη έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζονται σενάρια και για υποστήριξη από αέρος και από τη θάλασσα βεβαίως. Έχουμε ήδη και την εμπλοκή μονάδων επιφανείας κορβετών του Ισραηλινού ναυτικού στους βομβαρδισμούς, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι. Ακόμη και πριν από λίγη ώρα το πυροβολικό από εδώ που βρισκόμαστε έριχνε προς την πλευρά της Γάζας, αλλά και αεροπορικά χτυπήματα βεβαίως που βρίσκονται σε εξέλιξη. Χθες μάλιστα είδαμε και ελικόπτερα να μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις στην πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνουμε πως υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα, παιδιά. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσουν βέβαια, τι θα αποφασιστεί σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Και πότε θα δοθεί η εντολή έναρξης τώρα, Σταύρο, γιατί παίζουν πολλοί παράγοντες. Σπάει και ο Μπάιντεν, δεν είναι τόσο απλό. Ναι, είναι και αυτή η επίσκεψη. Έτσι, δεν είναι καθόλου απλό, παιδιά. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολύ έντονες διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές τις ώρες. Κλείνοντας μόνο να σας πω ενδεικτικά ότι πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη δημόσια, αν θέλετε, ημερήσια διαταγή από το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να απευθύνεται στους στρατιώτες λέγοντας πως η νίκη είναι δεδομένη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό ίσως είναι ένα μικρό βηματάκι στην ετοιμότητα που σας περιέγραφα πριν. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Προσοχή, να είστε καλά. Πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο, καλημέρα. Δώσ' μας και εσύ το ρεπορτάζ σου. Καλή σας μέρα. Να πούμε ότι εμείς παρακολουθούμε το βόρειο μέτωπο, το οποίο όπως όλοι φοβόμασταν αρχίζει σιγά σιγά και ανοίγει. Και αναφέρομαι φυσικά στο μέτωπο της Χεζμπολάχ. Σήμερα νωρίς το πρωί ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 4 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν μέσα στα συνοριακά χωριά. Και νομίζω ότι και αυτό από μόνο του αποτελεί μια ανησυχητική εξέλιξη, με το δεδομένο ότι μέρα με τη μέρα αυτό το οποίο παρατηρούμε σε αυτή την πλευρά των συνόρων είναι ότι ξεφεύγουμε από το μέγεθος των συνοριακών επεισοδίων και βλέπουμε κάτι, όλο και κάτι μεγαλύτερο να συμβαίνει. Χθες
με τον εικονολήπτη του Sky, τον Σάβα Ιδινίδη, βρεθήκαμε στην περιοχή, κάναμε ένα πολύ μεγάλο οδηπορικό στα χωριά και εκεί πραγματικά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Μιλάμε για χωριά τα οποία βρίσκονται 1.000 και 1.500 μέτρα μακριά από το φράχτη. Δηλαδή, σκεφτείτε, είναι πληθυσμοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο βελινεκές των όπλων της Χεσμπολάχ. Και πραγματικά η κατάσταση εκεί είναι εντελώς διαφορετική από την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα με τη Γάζα. Εκεί μιλάμε για μια απόσταση αναπνοής, με τους πάντες να βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και πραγματικά να βλέπουν, δηλαδή και εμείς βρεθήκαμε εκεί στο σημείο, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες και κάποιοι πολιτοφύλακες, επειδή αγαπούν πολύ την Ελλάδα, μας πήραν και μόνο εμάς, όλους τους άλλους δημοσιογράφους τους άφησαν έξω, γιατί δεν τα πάνε καλά με τις χώρες τους ενδεχομένως. Την Ελλάδα την αγαπούν όλοι. Και μας έδειξαν πού είναι το τείχος, πού έσκασε η ρουκέτα προχτές, που σκοτώθηκε δυστυχώς ένας Ισραηλινός πολίτης, και μας έδειξε πραγματικά τα τελευταία σπίτια των χωριών. Ένα χωριό συγκεκριμένο λέγεται Στούλα. Και είναι, τι να σας πω, 600-700 μέτρα μακριά από το τείχος. Και εκεί οι άνθρωποι ζουν υπό την απειλή αυτή. Δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε ώρα με την ώρα, είναι ότι αυτή η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Τα μερθωριακά επεισόδια γίνονται όλο και πιο σοβαρά. Βέβαια, στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές Ισραηλινές δυνάμεις. Ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για όλη την περιοχή, για όλη αυτή τη σύραξη, εάν θα ανοίξει για τα καλά ένα δεύτερο μέτωπο. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.